Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Λίμπρο 107,4. All About Aris On Air. Η εκπομπή που ασχολείται αποκλειστικά με τον Άρη, παρέα και σήμερα μαζί σας μέχρι και τις 6.30. Χρήσανθος Τσαλτίδης, σε λίγο φαντάζομαι, θα είναι εδώ πέρα. Και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, όπως κάθε μέρα, στο καθιερωμένο μας ραντεβού, για να ασχοληθούμε με την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Πολλά αυτά που έχουμε να πούμε και σήμερα, στα μέσα της εβδομάδας, σε μια Θεσσαλονίκη που δυστυχώς παραμένει βροχερή και κάνει λίγο δύσκολη και την καθημερινότητα όλων μας. Είναι η αλήθεια. Προσοχή στους δρόμους γενικότερα, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση. Έχουμε να ασχοληθούμε φυσικά με τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη στο Γεντικουλέ, 5 και 4 στο Ηράκλειο, που οι καιρικές συνθήκες, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον, είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με αυτές που επικρατούν στην Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε όλα τα τελευταία νέα της ομάδας. Θα σχολιάσει ο Χρήσανθος, ο οποίος μόλις εισήλθε στο στούντιο, τον ορισμό του διαιτητή. Πολύ ωραίο που κάμισο, το οποίο θα ήθελα κι εγώ να δω, γιατί μου αρέσει ο γιακάς του βασικά περισσότερο. Γιατί εκεί? Τι? Εκεί. Καλά είμαι? Είσαι στον αέρα. Γεια σου Χρήσανθο, καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σου. Επειδή είναι το καφέ αυτό εδώ. Ναι, έχει ωραίο γιακά. Ναι, αλλά... Αλλά τι? Εγώ θέλω στο γιακά να έχει και κουμπάκι, αυτό δεν έχει, αλλά παρόλα αυτά, α, έχει. Γιατί δεν έχει κουμπάκι? Ναι, για να κρατιέται έτσι. Μα, αλλά είναι alter ego. Αυτά τα μια εγγύηση. Και σήμερα τα alter ego φυσικά είναι μαζί μας. Τα καλύτερα είναι τα παντελόνια alter ego. Και ντύνουν το Χρήσανθο. Θα έπρεπε να κάνουμε τηλεοπτική εκπομπή ενδεχομένως, προκειμένου να σας παρουσιάζουμε και το προϊόν κάθε φορά. Διότι λέμε πάντοτε ντύνεται. Αλλά δεν έχετε και εικόνα δυστυχώς. Όταν θα αποκτήσουμε και κάμερα μέσα στο στούντιο. Έχουμε, αλλά δεν είναι για αυτό το σκοπό. Όταν τη δείχνουμε εννοείς. Όλα, ό,τι θες κάνουμε. Α, εντάξει, οκ. Ωραία, χαίρομαι. Ναι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα. Είμαστε ακόμα σε μια διαμάχη με τον Χρήσανθο, γιατί θα ανοίξουμε τις γραμμές. Δεν είναι θέμα διαμάχης. Θα ανοίξουμε τις γραμμές όταν πρέπει να ανοίξουμε για να βοηθήσουμε το σύλλογο και να εκφράζει άποψη του κόσμου. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε κάποια πράγματα εμείς. Βεβαίως. Δεν με βολεύεις εκεί. Τι? Δεν νιώθω ότι έχω μια απόσταση. Έχεις. Μάλιστα. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, το σχόλιό σας, την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας για τα τεκτενόμενα στον σύλλογο. Και αφήνω τα επόμενα 5 λεπτά και κάτι παραπάνω στο Χρήσανθο για να μας μιλήσει για τον ορισμό του κ. Κομίνη. Όχι, δεν υπάρχει τόσο. Όχι! Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα με τον Κομίνη, εντάξει. Πέρυσι όμως ματώσαμε στη Νέα Σμύρνη, Χρήσανθε. Πέρυσι ήταν πέρσι. Οπα, αλλάζουν οι ισορροπίες. Και φέτος είναι φέτος. Έτσι Χρήσανθε. Ο Όφη βέβαια είναι μια ομάδα που έχει άριστη σχέση πλέον με την ΑΕΚ. Αυτό πρέπει να το γνωρίζεις. Και το άριστη σχέση σε αντίθεση με κάποιους που θεωρούν ότι είναι να κάθεσαι να χάνεις ή να κερδίζεις ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει να κάνει με αυτό το επίπεδο. Και ο Άρης έχει καλές σχέσεις με κάποιες ομάδες, αλλά δεν κάθεται να χάσει από κανέναν. Αυτά είναι δεδομένα και γεγονότα τα οποία υποστηρίζουν και λειτουργούν άλλοι σύλλογοι. Ο Κομίνης είναι σίγουρα ένας διαιτητής που δεν είναι στην επιρροή του συμπολίτη κάποιας άλλης τέτοιας ομάδας. Αυτό είναι δεδομένο 100%. Τώρα αν είναι στη ΣΑΕΚ ή στο Ολυμπιακού δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά με βάση όλα όσα διαβάζω στην καθημερινότητα θα έλεγα ότι η ΑΕΚ δεν έχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο ρέφερι. Υπό αυτήν την έννοια είναι φαινομενικά ένας καλός διαιτητής για τον Όφη. Το φαινομενικά μπορεί να γίνει και γεγονός αν δεις το πέναλτι που έχει δώσει στο περσινό μπαράζ Όφη Πλατανιάς. Αλλά είναι το περσινό μπαράζ ανάμεσα σε μια ομάδα όπως ο Όφη και μια ομάδα όπως ο Πλατανιάς. Δηλαδή θεωρώ ότι και άλλος διαιτητής να ήταν, ναι, θα δίνει πέναλτι στον Όφη. Φέτος ο Κομίνης έχει σφυρίξει στο παιχνίδι με το Βόλο και δεν ήταν κακός. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο να μπορώ να του προσάψω στο παιχνίδι με το Βόλο, παρόλο που έδωσε ένα πέναλτι υπέρ του Βόλου. Επειδή εσύ είσαι ένα πολύ κακός, γι' αυτό δεν μπορεί να του προσέψει κάτι. Τι? Επειδή σου είσαι πολύ κακός. Όχι, δεν ήσουν πολύ κακός. Ήσουν. Όχι, δεν ήσουν πολύ κακός. Άστοχος ήσουν.
και ήσουν σε μια περίεργη κατάσταση. Είναι η μία και μοναδική άλλωστε εκτός έδρας ήττα που έχεις φέτος. Είναι και το μοναδικό μάτς που δεν έχεις σκοράρει φέτος. Αυτό είναι. Ναι. Σε όλα τα υπόλοιπα έχεις βάλει τουλάχιστον ένα γκολ. Μάλιστα. Ωραία. Αξιόλογο. Είναι η μοναδική σου ήττα. Αυτή με Σάββα Παντελίδη στο τελευταίο του παιχνίδι και όλα όσα ακολούθησαν εκείνο το παιχνίδι και όσα είπε ο Παντελίδης και όσα υπονόησε. Ναι. Γενικότερα όλη αυτή την κατάσταση που δρομολογήθηκε από το παιχνίδι στο Βόλο. Άλλο ένα παιχνίδι δεν έχει ο Κομίνης. Στο Βάρι, πώς ήταν. Στο Βάρι ήταν σίγουρα σε κάποια μάτς. Μας έχει φίλξει κι άλλο. Μπορεί. Ναι, μπορεί να έχει φίλξει κι άλλο και να μου διαφεύγει τώρα. Παράδεκτο. Τι? Παράδεκτο. Όχι, το ότι μου διαφεύγει σημαίνει ότι δεν έκανε κάτι επιλείψιμο. Καταλαβες. Γενικότερα, ο Κομίνης και μόνο που τον ξεφωνίζουν οι του ΠΑΟΚ μου είναι συμπαθής. Υπό αυτή την έννοια, ελπίζω το Σάββατο να είναι στο 50-50 και να μην έχουμε προβλήματα. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε προβλήματα με τον Κομίνη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θεωρώ όμως ότι δεν ανήκει στο μπλοκ των ομάδων που επηρεάζονται από την κατάσταση της εξυγίανσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα περιμένω να είναι 50 ρίσιος. Τον προτιμώ 100% από διαιτητές τύπου Διαμαντόπουλου, από διαιτητές τύπου Τζίλου, από διαιτητές όπως ο Ζαχαριάδης, να μην τους χαρακτηρίσω. Ελπίζω το Σάββατο να μην έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, βλέπω ότι την Ξάνθη και τον Βόλο ορίστηκαν να διευθύνουν διαιτητές από την ΕΠΣ Μακεδονίας. Μάλιστα, την Ξάνθη και τον Βόλο. ΕΠΣ Μακεδονίας. Θεωρείς κακό δηλαδή αυτό? Η Ξάνθη και ο Βόλος είναι οι δύο ομάδες που ό,τι και να λέει ο ΠΑΟΚ λένε ναι και στηρίζουν την κατάσταση. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι υπάρχει κάτι άλλο, αλλά στηρίζουν αυτή την κατάσταση. Ψηφίζουν ΠΑΟΚ δηλαδή. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Μάλιστα. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, δεν τα βλέπεις. Μάλιστα. Έσπευσε ο Δήμαρχος Βόλου, έσπευσε να στηρίξει ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό. Έκανε μήνυση από τη διάβασα. Τι να κάνει, Σίδηρο. Έξι δανεικούς έχει. Θα τους πάρουν πίσω το Γενάρη. Ναι. Στο και αυτό. Αυτό σου λέω. Εγώ και ορίστε κανένα έψημα Μακεδονία. Ωραία. Αυτά. Συγγνώμη. Ο ακρίβος βέβαια. Ακρίβος Καρσιώτης. Ο ακρίβος και ο Καρσιώτης, φίλε. Εκεί. Ειδικά ο ακρίβος έχει σηκώσει το σημαίακι λίγες φορές, αλλά πιστεύω ότι με βάρ πλέον ο βοηθός δεν μπορεί να καθορίσει βάρ το αποτέλεσμα. Σέζος. Εκτός αν είναι εξοργιστικός, ναι, ο βοηθός. Τι να κάνει δηλαδή. Ο βοηθός μπορεί να το κάνει το εξής. Να σηκώσει τη σημαία πριν ολοκληρωθεί η φάση. Καταλαβες. Ναι. Γιατί πλέον υπάρχει οδηγία αυτή να ολοκληρώνεται η φάση. Και να σφυρίξει offside που δεν είναι offside πριν ολοκληρωθεί η φάση. Μόνο έτσι μπορεί να σε αδικήσει πλέον ο βοηθός. Ναι. Δεν μπορεί με άλλο τρόπο να σε αδικήσει. Υπό αυτή την έννοια, πλέον η βοηθή δεν είναι το ίδιο κομμάτι. Δηλαδή το VAR έχει κάνει ένα καλό ότι σε ένα ποσοστό 95%, ναι, να μην πω 100%, αλλά 90-95% λάθος ο βοηθός δεν μπορεί να κάνει. Ξάνθη Άκ Ζαχαριάδης. Σου είπα, ρε. Ναι, όμως, ναι, σου είπα. Ωραία. Μια χαρά. Άσο το βάλω αυτό. Τι? Άσο το βάλω αυτό. Τι θα βάλεις? Άσο. Καλά. Λοιπόν, δεν έχεις ιδέα. Δεν έχεις ιδέα, λοιπόν. Την κυρία Κουρομπίλια βλέπω, Σολάρης Ατρόμητος. Δεύτερη βοηθός, βεβαίως. Στο βάρο κύριος Ευαγγέλου. Ναι. Κνευρίζομαι. Δεν βλέπω κάποιο άλλο όνομα έτσι που να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Να σου πω την αλήθεια, τους Πανετολικούς ΠΑΟΚ βλέπω, τους Αστέρας Ολυμπιακός βλέπω. Μάλιστα. Αυτά. Αυτά όσον τους αφορά διαιτητές. Τους διαιτητές και τον Κομίνη. Μακάρι να μας πάει καλά το Σάββατο, να μην ασχοληθούμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μην γυρίσετε να μην κερδίσετε. Αυτοί που θα πάνε, σωστά. Ναι, αυτό λέω. Σωστά. Σωστά. Εσείς που θα πάτε. Σε έστειλα δηλαδή. Για να φέρεις το διπλό, ρε φίλε. Το Ηράκλειο για το παιχνίδι. Ναι. Και εσύ πας και μου χάνεις. Έτσι. Τι είπα, ξύλο. Θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το παιχνίδι. Δύσκολο είναι. Ξεκινάει ένας δεύτερος γύρος εξίσου απαιτητικός για τον Άρη. Ξεκινάει μια σειρά αγώνων. Τι δεύτερος γύρος, άλλα τρία μάτσα έχεις για τον πρώτο. Α. Δεύτερος γύρος είναι. Χρήσανθε, δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά είναι η πρώτη αγωνιστική και δεύτερο γύρο του Σάββατο. Ναι, γρήγορα. Με τον Όφη. Έχουν 13 αγωνιστικές, λέει, γι' αυτό. Κουέστα κατά τα goalpost. Πολύ πιθανό.
Όχι. Κουέστα κάτω από τον goalpost. Πολύ πιθανό. Κουέστα κάτω από τον goalpost. Δεν θέλω να δω κανέναν άλλον. Πολύ πιθανό από χθες το λέμε. Πολύ πιθανό. Από χθες το λέτε, εμείς το λέμε προχθές. Κόκκι ότι είναι δύσκολα. Γιατί είναι δύσκολα. Αμφίβολος λέει η ΠΑΕ μας. Πάλι θεραπεία έκανε σήμερα. Εντάξει. Πολύ χλωμό. Πάρα πολύ χλωμό. Λίγες πλέον πιθανότητες να παίξει. Ήταν κρίσιμη σημερινή προπόνηση για τον Ούγκρο. Αν έμπαινε κανονικά, θα άλλαζαν τα δεδομένα. Ναι. Από τη στιγμή που δεν προπονήθηκε σήμερα. Ναι. Λίγες έως μηδαμινές πιθανότητες του να προλάβει το μάτσο Σαββάτου. Κάτι το οποίο αν επιβεβαιωθεί, πάμε με Σάσα στα αριστερά, με Σούντγκρεν στα δεξιά. Να κάνουμε το σταυρό μας. Και βοήθεια Παναγιά. Και βοήθεια Παναγιά, αυτό ακριβώς. Γιατί ρε φίλο, Σούντγκρεν είναι μεταγραφάρα, παικτάρα. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Σουηδός. Δεν έχει ταιριάξει δυστυχώς. Γιατί είχες κανένα πρόβλημα με το Σούντγκρεν στο Περιστέρι, επειδή θέλετε να τον φάτε και να τον ξεφωνήσετε, για να κάνετε μεταγραφές, να βγάλετε μίζες. Θέλω να βγάλω μίζες εγώ. Εσύ. Αλήθεια. Ναι, τι. Πες μου λίγο, στο Περιστέρι είχε κανένα πρόβλημα. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει πάλι. Άσε τα δεν μ' αρέσει τώρα και τα γενικόλαγα που μου λέει και ο Στέργιος το πρωί. Συγκεκριμένα, στο Περιστέρι είχε κανένα πρόβλημα. Για ακούσε. Αμυντικά. Ναι. Όχι. Τότε. Επιθετικά, τι έκανα. Ρε άσε τις μπουρδες τώρα. Ποια επιθετικά, τι να το κάνω επιθετικά. Μπροστά και το Φετβατζίδι, ρε. Μπουρδες. Τι επιθετικά. Γιο-γιο ήταν ο Φετβατζίδης, τι επιθετικά. Χρυσανθέ. Φιλέ, ο μπροστά έκανε το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του. Με τη Βάλενα του Άρη. Τι επιθετικά θες από το Σούντγκρεν. Ο μεταγραφικός Γενάρης κρύβει εκπλήξεις. Ξαναλέω. Γιατί ξεφωνίζεις το Σούντγκρεν για το μάτς του Περιστερίου. Για άλλα μάτς, ναι. Γι' αυτό του Περιστερίου, γιατί τον ξεφωνίζεις. Γιατί είναι άχρωμος και άοσμος. Άχρωμος και άοσμος είσαι εσύ. Μπιζιλεύεις επειδή έχει δύο μέτρα κοπέλα που δεν θα έχεις ποτέ. Τι να κάνω, Χρήστα, δεν θα πάω, δεν θα πηδήξουμε για rebound, δηλαδή εντάξει. Δύο μέτρα κοπέλα. Απλά λέω γιατί το ζηλεύεις. Δύο μέτρα κοπέλα είναι δικιά του, την έχεις δει. Τι. Την έχεις δει. Ναι. Ναι, μάλιστα. Οκ. Αν λοιπόν. Γιατί ξεφωνίζεις το Σούντγκρεν ενώ πήγε πολύ καλά. Εδώ αλλά ξεφωνίζεις τον Μπάρε, Χρήστα. Δεν είναι επαγγελματία. Ξεφώνεσαι το Σούντγκρεν. Ναι. Δεν ξεφωνίζω, κάνω κριτική. Βοήθα Παναγιά μας. Είναι διαφορετικό. Εσύ είπες προς το βοήθα Παναγιά. Ναι, το ξέρω. Α, τότε πώς το γυρίζεις, δεν κατάλαβα. Επίτηδες. Επίτηδες. Μάλιστα. Αυτό είναι επικοινωνιακή πολιτική. Αλήθεια είναι αυτό. Μαθήματα είναι αυτά. Ναι. Okay. Όχι, ρε φίλε, μια χαρά ήταν ο Σούντγκρεν με το Περιστέρι. Και μια χαρά θα είναι και το Σάββατο. Χρυσάνθε, για να στο πάω και πιο γενικά για το Περιστέρι, επειδή με επιστρέψει εκεί. Αν εξαιρέσει το Φετφατζίδι. Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό. Το Σάσα μέχρι ένα σημείο. Και ποιον άλλο. Ποιον Σάσα. Μπάστα. Ποιο Σάσα άρχισε. Γιατί για το Περιστέρι. Ναι. Πολύ κακό ήταν αριστερά okay. Ο Σάσα. Δεν ανέβηκε ούτε μια φορά. Μια φορά που ανέβηκε έστειλε την μπάλα στα Περιστέρια. Χάνει τον Ουγκράι. Πού να ανέβει με ανάποδα. Χάνει τον Ουγκράι. Πού να ανέβει. Χάνει τον Ουγκράι. Στη φάση που βγαίνει τέτα τέτ. Τα στόπερ σου που είναι εκεί. Χάνει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα το που βγαίνει σέντρα από τα δεξιά. Άντε, δείτε λίγο μπάλα. Με όχι μόνο ποιους συμπαθείτε και ποιους δεν συμπαθείτε. Με τι σχέση πόδι. Έχει το ανάποδο πόδι με το τι χάνει. Άμυνα παίζει. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν. Άμυνα παίζει. Εγώ δεν είπα. Δεν μου άρεσαν. Και ανάμεσα αυτός είναι και ο Σούντγκρεν. Δηλαδή από ούτε το Βέλεθ με ενθουσίασε. Μια χαρά ήταν ο Σούντγκρεν. Καλά, οκ. Okay. Μια χαρά ήταν στο Περιστέρι. Κολλητός. Ναι, αδερφός μου. Αδερφός σου είναι εκεί πέρα. Να, Κρίσταθος. Έχετε και τον κοινό το φίλο. Ούτε με ξέρει ο Σούντγκρεν εδώ μεταξύ. Έχετε και τον κοινό το φίλο. Προετοιμασία ήταν. Αν ακούει τα χαιρετίσματά μας. Προετοιμασία ήταν. Συγκεκριμένο, γιατί είναι και λίγο. Ο Σούντγκρεν δεν ήταν προετοιμασία. Ήταν, δεν ήταν. Εσύ ήσουν ο πάνω, Χρήστα, δεν ξέρω. Μόνο με είδε στη Λάρνακα με είδε. Και στο Μόλντε. Λάρνακα, εκεί που δεν μπορούσε να πάρει ανάσα, δεν ξέρω αν έβλεπε και γενικότερα μπροστά του. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Να κρίνουμε τον Σούντγκρεν για παιχνίδια που όντως δεν ήταν καλός. Όπως με τη Λάρισα που ήταν τραγικός. Να μην τον κρίνουμε όμως αρνητικά και όταν δεν έχει δώσει δικαιώματα όπως το Περιστέρι. Στο Περιστέρι δεν ήταν καλός ο Βέλεθ. Είναι. Δεν ήταν καλός ο Σάσα. Δεν ήταν καλός ο Λάρσον. Ήταν πολύ καλός ο Φετφατζίδης, ήταν πολύ καλός ο Μπρούνο Γκάμα. Ναι. Αυτή. Ναι. Και καλός υποφερτός ο Ρόουζ. Σε κάποια πράγματα συμφωνούμε, σε κάποια δεν συμφωνούμε. Και υποφερτός ο Ρόουζ. Είναι η μαγεία αυτή της εκπομπής, θα έχουμε πει αυτά, είναι δεδομένο. Αυτοί ήταν οι παίκτες. Και αν ήταν λίγο καλύτεροι
και ο Πεστόν. Πεστόν. Ο Λάρσον με τον Τουγκινί και τον. Ο Ματίγια ήταν. Μην πω τι. Λοιπόν, ο Λάρσον με τον Τουγκινί και τον Μαντσίνη. Που ο Μαντσίνη δεν ήταν κακός, απλά ήταν πολύ άστοχος. Και απορώ κάποιοι που λένε για τον Μαντσίνη, πραγματικά, αλλά τέλος πάντων. Ο Άρης είχε φύγει με το διπλό. Πάντα η σύγκριση γίνεται και με προηγούμενα μάτς. Δεν ήταν όπως τα προηγούμενα μάτς ο Μαντσίνη. Με προηγούμενα μάτς. Ναι, ρε Χρήσαν, δεν γίνεται και αυτή η σύγκριση. Έχει παίξει 3-20 λεπτά. Μπαίνοντας ως αλλαγή και πάλι ως αλλαγή. 3-20 λεπτά. Τι να κάνουμε. Η εξπερ. Θα διαφωνεί. Εξπερ όλοι. Εσύ η επιτομή του ποδοσφαίρου είσαι. Η Μπέκενμπάουερ και η Μουρίνιο. Ναι, εσύ είσαι Εγώ είμαι ο Χρήσανθος. Ο Καρλ Χάιντζ Ρουμενίγκε. Εγώ είμαι ο Χρήσανθος. Έτσι. Ναι. Ο Ούλι Χένες. Μια εμπειρία 22 ετών στον χώρο. Πώς λέγονταν ο αδελφός του που είχε έρθει με τον καλύτερο. Ο Ντίτερ. Αυτός. Ο Ντίτερ Χένες. Λοιπόν. Γεια σου, Μιχάλη. Με το ταξίδι το εκπληκτικό στο Μόναχο. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Τι έπαθες. Ναι. Θα πάμε στο διάλειμμα σιγά-σιγά. Ναι. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Λίτρο 107,4. Όλα αλήθεια, πάω, αλήθεια. Ναι, επιστρέφουμε. Χρήσαν τον Τσαλτίδη, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Δεν είναι κάθε που σας απολογιστεί, βέβαια, να βλέπεις τα μηνύματά σας. Ναι. Εδώ είχε δύο. Τώρα έχει ένα. Τι λέει. Συγκινητικό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Να ανοίξω λίγο τα μηνύματα γιατί δεν σε βλέπω πολύ πρόθυμο. Η αλήθεια. Σε έχει απορροφήσει το. Ο Ξανθόπουλος. Ο Ξανθόπουλος, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Άρα εκτός από τον Κόρχο, τι άλλο πρόβλημα έχουμε, φίλε. Κανένα. Η Ντεγάρα επιστρέφει. Ο Λάρσον θα μείνει στο πάγκο. Παίξτε γκολ, η Ντέγε. Ο Λάρσον, ο οποίος βάζει στατιστικών στον πρώτο γύρο. Ναι. Καλή. Βάσει στατιστικών είναι ο πιο εύστοχος παίκτης του Άρη. Έχει 2 γκολ σε 6 τελικές. Και έχει και 10 παιχνίδια, δεν είναι ότι έχει λίγα μάτς. Έχει 10 μάτς. Ναι. Και έχει 6 τελικές με 2 γκολ. Δεν κάνει καλό πρωτάθλημα ο Λάρσον. Δεν κάνει, δεν σου πω ότι είναι αυτός που ξεχωρίζει, αλλά εντάξει, του κάτσανε οι φάσεις. Αλλά σε σχέση με τον Ιντέγε είναι πολύ πιο εύστοχος. Σίγουρα. Ο Ιντέγε σε 23 τελικές έχει 3 γκολ. Θα κοιτούσα λίγο σήμερα τα ρίχνω ένα μάτι. Εντάξει, δεν είναι καλά τα ποσοστά του. Ο ίδιος βέβαια, αυτό το οποίο λέει και στο περιβάλλον και το έχουμε σημειώσει προηγούμενες μέρες, είναι ότι θέλει να εμφανιστεί διαφορετικός με την επιστροφή του εντιμωρία του, θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, θέλει να δείξει πραγματικά ποιος είναι μέσα στο γήπεδο και στο κομμάτι του σκοράρισματος, γιατί κάνει πράγματα μέσα στο γήπεδο και στα προηγούμενα παιχνίδια. Το χρειάζεται ο Άρης στα μάτς που έχει μπροστά του και το χρειάζεται και στο μάτς του Γεντικουλέ, κόντρα στον Όφι. Τι είναι σου, εγώ σου είπα και χθες ότι δεν ξέρω αν θα είναι και η μοναδική αλλαγή που θα υπάρξει επιθετικά. Για μένα παίζει λίγο και τον Τουγκινί. Δεν σου λέω ότι είναι απόλυτα δεδομένο, αλλά και ο Μαντσίνη τα πηγαίνει, είναι σταθερά καλό στις προπονήσεις. Τον έχει ο Ένινγκ έντονα στο μυαλό του και στη σκέψη του και στα πλάνα του. Και αύριο που θα είναι και η τελευταία δυνατή προπόνηση, θα δούμε τελικά που έχει καταλήξει σε αυτό το κομμάτι, όπως θα δούμε τι θα γίνει και με τον Κουέστα. Για τον Κόρχο, τι είπαμε, ελάχιστες πιθανότητες πλέον. Άρα θα πάμε εκτός απρόπτου με Σάσα και Σούντγκρεν. Δεν βρίσκω άλλη αλχημία που μπορεί να γίνει ώστε να καλυφθεί το συγκεκριμένο κενό. Μια επιλογή θα ήταν αυτό που ο Χρήσανθος πριν, να παίξω Μενέντεθ. Okay, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει παίξει ούτε λεπτό φέτος, δεν περιμένω να μπει και να παίξω για την Κουλέ το επόμενο Σάββατο. Άρα θα πάμε λογικά με τον Σάσα και τον Σούντγκρεν, ελπίζοντας ότι ο Σουηδός θα βγάλει και έτσι ένα πολύ καλό πρόσωπο ενδεχομένως. Κόντρα στον Όφη Χρήσανθε, το ερχόμενο Σάββατο. Γιατί με κοιτάς έτσι, Χρήσανθε? Ναι. Ναι, αυτό. Άξι. Και από εκεί και πέρα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης και χώρους θα βρει και το έχει πει και ο. Θα βρει χώρους. Θα βρει. Και το έχει πει και ο Ένινγκ και στους παίχτες και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτές τις μέρες το τονίζει ότι πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην. Γι' αυτό έρχεται ο Ιντέγε. Τελική προσπάθεια. Μακάρι. Ο Ιντέγε να βοηθήσει αυτό το κομμάτι. Σποράρει ο Ιντέγε. Δεν είναι αποτελεσματικός ο Ιντέγε, αλλά μακάρι να αλλάξει αυτό. Είδες τι έγραψα στο blog μου. Δεν είδες το story. Το ποιο? Το story. Ποιο story? Εσύ το είδες? Όχι. Το είδες? Δεν σε διαβάζω. Στο τελευταίο μου blog. Δεν σε διαβάζω, συγγνώμη. Κόντρα σε όλους όσους προβλέπετε. Πέρα ότι έπεσε το χ ημίχρονο στο τελικό του ΠΑΟΚ. Μπράβο, Χρήστα. Το blog τελειώνει με την εξής φράση. Ναι. Εγώ πάντως θα ποντάρω ένα ευρουλάκι στον Φετφατζίδη για το μάτς στο Περιστέρι.
και σκόρερ και καλύτερος παίκτης. Ήξερες κάτι παραπάνω, Χρήστο? Μπαίνει από κάτω φίλος Αριανός και μου λέει: αν βάλει γκολ ο Φετατζίδη, θα σκίσω το διαρκείας. Το σκίσε. Του λέω: το σκίσε. Λέει και μου απαντάει: δεν πάω στο γήπεδο. Δεν πάει στο γήπεδο. Τώρα, ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Μας ακούει τώρα. Γεια σου, Γιώργο. Ωραίος. Ναι, γιατί εμείς. Εκεί ήθελα να καταλήξω τώρα. Όχι να κάνω τον έξυπνο. Όταν γράφουμε κάτι ή όταν λέμε κάτι στο ραδιόφωνο, προφανώς και έχουμε 5-6 παραμέτρους από την καθημερινότητα της ομάδας. Προφανώς ενημερωνόμαστε ότι πάει καλά ένας παίκτης στην προπόνηση ή δεν πάει καλά ένας παίκτης στην προπόνηση, ότι σκέφτεται κάτι ο προπονητής, ότι θέλει να μπει ένας παίκτης, παράδειγμα λέω τώρα, να μπει και να σκίσει τον αντίπαλο προπονητή ή να μπει και να είναι συναισθηματικά δεμένος με τον αντίπαλο προπονητή, άρα να μην μπορεί να αποδώσει. Διάφορα τέτοια θέματα και ζητήματα. Είχε κίνητρο. Ο Φέτφα έχει κίνητρο γενικότερα, και αλλά έχει και ένα παραπάνω την Κυριακή για τους δικούς του λόγους. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, τους έχουμε ξεκινήσει, το λογικό θα ήταν να πάει καλά στο παιχνίδι αυτό, όπως και έγινε. Η μόνη χαζομάρα είναι ότι δεν έβαλα το ευρουλάκι. Πόσο έδινε ο Φετφατζίδης? Τι? Πόσο, 2-3 θα έδινε, λογικά δεν θα έδινε παραπάνω. Τι? 2-3 θα έδινε, πόσο. Τι λες, τι είναι ρε φίλο, center for. Και πάλι, ο Φετφατζίδης. Πόσα γκολ έχει βάλει φέτος? Το τρίτο ήταν αυτό. Το τρίτο ήταν, το δεύτερο. Ένα με τον Παναθηναϊκό έβαλε, ναι. Αυτό δεν έχει άλλο. Άρα πώς θα δίνει δύο? Έχει πολλές assist. Ναι, αλλά ένα παίκτη που έχει πολλές τελικές. Γι' αυτό, εντάξει, απειλή, ψάχνει το, το ψάχνει τον γκολ. Είναι... Γιατί δεν μας ρίξανε για το κίνητρο που είχε φετοβάσει στην Κυριακή? Τι? Ορίστε. Τι να σου πω? Για το κίνητρο που είχε φετοβάσει στην Κυριακή. Τα είπα την προηγούμενη εβδομάδα, φίλε, γιατί δεν τα ξαναπώ. Πόθηκαν, ωραία. Πάλι θα τα λέω. Χαίρομαι που υπόθηκαν. Υπόθηκαν και γράφτηκαν και τα είπα. Δεν τα ξαναλέω πάλι. Εντάξει. Τα είπα. Ωραία. Χαίρομαι. Ούτε κολλάω. Ωραία. Ούτε γεωγραφίες εγώ κάνω πρώην προπονητών, ούτε κολλάω με τους πρώην προπονητές. Εμένα με απασχολεί ο πρώην προπονητής τη μέρα που παίζει με αντίπαλο τον Άρη. Που εκεί πέρα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μάλιστα. Σωστό. Σωστό. Έχεις δίκιο. Εντάξει. Τώρα κόντρα στον Όφη κίνητρα δυστυχώς δεν υπάρχουν. Κίνητρο είναι η νίκη. Απλά οι τρεις βαθμοί. Διότι με το φινάλε του πρώτου γύρου ο Άρης, ναι μεν, είναι κοντά στο στόχο του, είναι κοντά στην τρίτη θέση, μόλις 3 βαθμούς από την τριάδα. Αλλά τα περιθώρια αρχίζουν να στενεύουν, γιατί οι αγωνιστικές τελειώνουν. Και αν ρίξετε και μια ματιά στο πρόγραμμα της ομάδας στο δεύτερο γύρο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει πολλά περιθώρια ο Άρης. Ακόμα και σε παιχνίδια όπως αυτό. Τι έννοιες δεν έχει πολλά περιθώρια? Για να πετάει βαθμούς. Ναι. Ποια ομάδα έχει περιθώρια να πετάει βαθμούς? Αυτή τη στιγμή εγώ για τον Άρη μιλάω, δεν μιλάω για τους άλλους. Ναι. Τι. Δεν έχει πολλά. Πρέπει να κερδίσει το Ηράκλειο. Τελειωμένα είναι πράγματα είναι αυτά. Ας πάρει και χ. Άμα πάρει χ, τι θα πάθει? Πάρει χ. Ναι. Τι θα πάθει? Μάλιστα. Άμα πάρει χ, θα απομακρυνθεί από το στόχο? Τον play-off. Ανάλογα με τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Ποια είναι τα υπόλοιπα αποτελέσματα? Όφη είναι η μία ομάδα. Τι θα κάνει η Λάρισα? Ωραία, τι θα πες, κερδίζει η Λάρισα και. Θα κάνει Ξάνθη. Θα χάσει Ξάνθη. Θα φανεί αυτό. Θα χάσει Ξάνθη. Πάμε παρακάτω. Η Ξάνθη θα χάσει. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο θες? Εγώ δεν σου είπα ότι δεν παίζει μπάλα και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Παίζει. Αλλά πρώτα πρέπει να κοιτάξει. Η αλήθεια είναι να ότι μπορεί να κάνει πιο εύκολα τη ζωή σου αν κερδίσει τον Όφη, τον Παναθηναϊκό και τη Λάρισα. Τι κάνουμε, το αν του πάρει αυτού του τρει, Όφη, Παναθηναϊκό, Λάρισα μέσα στην έδρα του, τελείωσε η υπόθεση. Θα σε άνετα τέταρτο, μπορεί να πα και για τρίτο. Αν δεν κερδίσει αυτού εδώ πέρα, πρέπει αν μη τι άλλο να μην χάσει. Πρέπει να αποφεύγουμε τη λογική, να την αφήνουμε για μετά. Το τι θα κάνουν και οι άλλοι. Πρώτα θα κοιτάμε τι κάνουμε εμείς. Αυτό που σε ποια σχολή δημοσιογραφίας διδάσκεται, να το μάθω. Δεν ήμουν πρώτα κοιτάμε τι κάνουμε εμείς. Πρώτα κοιτάμε τι κάνουμε εμείς, μάλιστα. Και μετά κοιτάμε τι κάνουν και οι άλλοι. Θα το κοιτάξουμε, εννοείται, και από αυτούς εξαρτάται. Αλλά κοιτάμε πρώτα και τι κάνουμε εμείς μέσα στο σπίτι μας. Το δικό μας. Μέσα στο σπίτι μας. Το δικό μας. Στο σπίτι μας είμαστε κακοί φέτος. Στο σπιτάκι μας, αυτό σου λέω. Είμαστε κακοί φέτος. Το σπίτι μας σαν Άρης, όχι μόνο πετάξει βαθμού στο σπίτι μας, το Βικελίδης. Και εκτός έδρας είμαστε καλοί φέτος. Κοίτα, αναλογικά, ναι, 10 βαθμούς έχεις πετάξει στο Βικελίδης και εκτός έδρας έχεις. Εκτός έδρας έχεις πάρει βαθμούς εκεί που έτρωγες 4. Από τους 18 διαθέσιμους έχεις πάρει τους 7. Νομίζω. Απλά πρέπει να το χωρίσεις στο μετά Βόλο εποχή, πιστεύω. Γιατί? Γιατί είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Τι να κάνουμε τώρα. Ήταν όμως τα δύο εκτός έδρας με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Υπήρχε σοπαλίες. Ενώ θα μπορούσε να κερδίσει και στα δύο. Ναι, αλλά έχει πάρει σοπαλίες σε 3-4 παιχνίδια. Σε 3 εκτός προγράμματος, ναι, όχι. Όχι, δεν είναι εκτός προγράμματος. Σε 3 παιχνίδια που πέρσι έχασες.
Πέρσι έχασες, φίλε, και στο Πανιόνιο και στην ΑΕΚ και στον Ατρόμητο. Φέρεις πήρε βαθμούς. Φέρεις όμως κέρδισες τη Λαμία στο Βικελίδης. Εγώ σου λέω για εκτός έδρας. Ναι, αλλά... Συν ένα είσαι άμα κάνεις όλο το συνολικό σε αυτό. Στη βαθμό. Αν μετρήσεις τους βαθμούς, τις 13 αγωνιστικές, τους ίδιους αντιπάλους και βάλεις τον Βόλο με το Λεβαδιακό. Ένα βαθμό κάτω είσαι, θα είδα. Ένα βαθμό κάτω. Μετά από 13 αγωνιστικές πέρυσι είχες 19. Θες να το κάνουμε. Νομίζω ένα βαθμό κάτω. Μετά από 13 αγωνιστικές πέρυσι είχες 19. Νομίζω, ναι. Με τη Λαμία είναι το μάτς που κέρδισες και πήγες 19. 16. Εγώ σου λέω τα ίδια μάτς. Μην κοιτάς 13 αγωνιστικές. Τα ίδια μάτς. Κοιτάς τα 13 αγωνιστικά. Κοιτάμε και τις αγωνιστικές. Όχι. Τα κοιτάς τα μάτς. Με τον αντίπαλο, ρε φίλε. Με όφι είσαι μείον 2, σωστά. Ναι. Βόλος Λεβαδιακός το ίδιο. Σωστά. Έχεις χάσει. Έχεις χάσει. Πολύ ωραία. Πού είναι το τρίτο μάτς. Παναθηναϊκός. Συν 2. Μείον 2 με τον όφι 0. Σωστά. Στο 0 είσαι αυτή τη στιγμή. Τα λέω σωστά. Εγώ βάζω τις αγωνιστικές. Εσύ βάζεις τα μάτς. Ρε μπούφο, ποιες αγωνιστικές βάζεις? Είναι το ίδιο μια αγωνιστική με πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών με τις αγωνιστικές με πρωτάθλημα 26 αγωνιστικών. Και όταν φτάσεις την 27η, τι θα βάλεις? Δάχτυλο μου είναι πάνω από το κουμπί. Ναι, και τι θα γίνει? Μετά μου σκοτεί το χέρι μου εμένα πάνω από το κεφάλι. Λοιπόν, ξαναλέω. Τα μάτς θα βάζεις. Τα ίδια μάτς. Με τις ίδιες ομάδες. Ναι, είσαι στο 0 με τον Παναθηναϊκό. Με τον ΠΑΟΚ είναι ισοπαλία-ισοπαλία. Παραμένει στο 0. Μετά τον Πάκ με ποιο παίζεις? Με τη Λάρισα. Μείον 3. Ναι. Ολυμπιακός ήττα ήττα. Δεν μπορώ να το... Όχι, περίμενε να δεις πόσο απλό είναι το πράγμα. Ναι. Ολυμπιακός ήττα ήττα. Ξάνθη νίκη νίκη. Νίκη πέρσι νίκη και φέτος. Σωστά. Μετά την Ξάνθη με ποιο παίζεις? Πανετολικό. Είχες χάσει, κέρδισες. Το μείον 3-0 πάλι. Αστέρα Τρίπολης νίκη νίκη. Νίκη πέρσι, νίκη και φέτος. Το μηδέν είσαι πάλι. Είναι μια άλλη σωστή προσέγγιση. Αυτή είναι η προσέγγιση. Είναι προσέγγιση. Αυτή είναι η προσέγγιση η σωστή. Ό,τι λέω εγώ είναι η σωστή προσέγγιση. Λοιπόν, ΑΕΚ ήταν νίκη, ήταν ισοπαλία. Συν ένα. Ναι. Μπράβο. Λαμία. Ναι. Νίκη, ισοπαλία. Ναι. Το συν ένα γίνεται μείον ένα. Γιατί είσαι μείον 2 βαθμούς από την Λαμία. Ναι. Μείον ένα. Ατρόμητος, έχασες ισοπαλία. Μηδέν. Μείον ένα ήσουν. Μηδέν. Ποιο μάτς ξεχνάω? Ξεχνάω ένα μάτς. Ή είσαι στο 0. Είσαι ακριβώς τα ίδια. Στα περσινά μάτς με τα αντίστοιχα φετινά. Ένα μάτς ξεχνάω. Κάτι το ξεχνάω. Τον Απόλλωνο Σμύρνης. Δεν παίζεις με το. Έπαιξε με τον Απόλλωνο Σμύρνης. Ναι, αντίστοιχα. Ποιος είναι? Δεν υπάρχει αντίστοιχα. Δεν υπάρχει αντίστοιχα. Είναι από τις δύο ομάδες που λείπουνε. Σωστά. Εντάξει. Λοιπόν, 0. Μια άλλη σωστή προσέγγιση επίσης σου λέω. Ναι. Okay. Εντάξει. Δεν θα στο πάρω, δεν θα στο χρεώσω ως λάθος. Να, ευχαριστώ. Αλλά υπάρχει και αυτό που λέμε ότι πάντα καλή, παραδοσιακά ναι. Εμείς, η δικιά μου γενιά που διάβαζε εφημερίδες Χρύσανθε, ναι, ναι. Εντάξει, όταν γράφατε εσείς κάποτε, ναι, ναι. Κάνατε σύγκριση ο περσινός πρώτος γύρος με το φετινό πρώτο γύρο. Αυτό είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό κάνατε. Δεν κάναμε αυτό. Εγώ πάντα κάνω, ναι, γιατί ήταν οι ίδιες οι ομάδες. Αυτό κάνατε. Εγώ σου λέω το πιο σωστό είναι να συγκρίνεις τα παιχνίδια όπως είναι με τις ίδιες ομάδες. Τι έκανες εντός έδρας και εκτός έδρας. Οι ίδιοι αντίπαλοι. Γιατί χαραμίζεις εδώ πέρα, γιατί? Θα σταματήσει και αυτό σύντομα. Λοιπόν, κάποιον ξεχνάω. Ποιο ξεχνάω? Ρε Θόδωρε. Ρε Θόδωρε. Κάποιον ξεχνάω. Ρε Πρόεδρε, πάρε τον Ιππέ. Αστέρας, Πανετολικός. Ναι. Ποιον ξεχνάω? Γιατί χαραμίζεις? Ποιον ξεχνάω? Δεν νομίζω. Τώρα δεν μου έρχεται και εμένα. Άρα είμαστε στο 0. Με έχεις αποσυντονίσει. Στο 0 είμαστε. Στο 0. Στο 0 είμαστε. Άρα είμαστε τα ίδια με πέρσι. Μάλιστα. Στο Πανιόνιο. Τον Πανιόνιο. Συν ένα βαθμό αυτό είναι. Αυτό είναι που ξέχασα. Συν ένα βαθμό είσαι. Σε σχέση με τα ίδια παιχνίδια φέτος πέρσι, είσαι συν ένα βαθμό. Πώς θα έπρεπε να είσαι, θα έπρεπε να είσαι, φίλε, συν 5 με 6 βαθμούς τουλάχιστον. Έχεις αυτό το μαγικό τρόπο να αλλάζεις τον τρόπο ανάλυσης ενός θέματος πάλι με σωστό τρόπο και να το φέρνεις πάντα θετικά για τον Άρη. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Δεν σου λέω ότι κάνεις κάτι όταν κακό. Όταν είναι να είναι αρνητικά, θα το πάω αρνητικά. Το πάσε, εντάξει, αλλά εδώ υπάρχει θετικά. Και μέχρι να πάρεις την ισοπαλία στον Ατρόμητο και στην ΑΕΚ, σε αυτή την αντίστοιχη την κατάσταση σου ισομοίων. Ναι. Με βάση το τι είχες κάνει. Μάλιστα. Δεν το χρήσαμε. Και αν είχες πάρει τη Λαμία αν είχες πάρει μόνο, θα ήσουν πολύ καλύτερα. Θα είχες σε 13 παιχνίδια, η Λαμία πέρσι που λες, ο Άρης όταν έπαιξε με τη Λαμία, γιατί ότι είσαι λάθος, ο Άρης όταν έπαιξε με τη Λαμία ήταν η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου η Λαμία.
Νίκο. Δεν είχε γίνει το μάτς με την Ξάνθη ακόμα, ναι. Ναι, και ήταν μείον ένα παιχνίδι. Σε 14 λοιπόν παιχνίδια, σε 14 παιχνίδια ο Άρης είχε 16 βαθμούς, Νίκο. Χρήσαμε. Τώρα ο Άρης σε 13 παιχνίδια έχει 18 βαθμούς. Καταλαβαίνεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το προσεγγίσεις. Σε 14 παιχνίδια είχε 16 βαθμούς. Σε 13 παιχνίδια έχει 18 βαθμούς. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να το προσεγγίσεις. Αν δεν το προσεγγίσεις όπως το λες εσύ, πρέπει να μας πεις σε 13 παιχνίδια και σε 13 παιχνίδια. Θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Για ποιον? Για τη λογική σου. Απλά πέρσι ναι, δεν υπήρχε όφη. Βέβαια πέρσι υπήρχε Ατρόμητος. Που σου είχε ξεφύγει 10 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Και άλλους 10 σου είχε ξεφύγει η ΑΕΚ. Απλά πέρσι δεν υπήρχε πέμπτος. Την πέρασες πολύ εύκολα την Ξάνθη και δεν ανησύχησες καθόλου. Με τον Παναθηναϊκό λίγο τα είδες. Φέτος υπάρχει Όφη, Λάρισα, Ξάνθη, Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η διαφορά στο πρωτάθλημα. Και φέτος είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα γιατί? Γιατί από την τρίτη θέση που είναι η ΑΕΚ μέχρι την 12η που είναι ο Αστέρας Τρίπολης, η διαφορά είναι 9 βαθμοί. Είναι όλοι μέσα στο κόλπο του πλέον. Όχι 9, 12 έχει ο Αστέρας. Αυτή είναι η κατάσταση. Επειδή ρωτάτε για μεταγραφές και στέλνετε και μου στέλνετε. Μεταγραφές. 2-3 και μηνύματα νωρίτερα. Τα δεδομένα που υπάρχουν, παιδιά, και τα έχουμε. 5,5 φράγκα έδινε ο Φέτφα, λέει ο άλλος. 5,5 πολύ καλά. Ο Ιντέγια πόσα δίνει τώρα στην Κρήτη, το δούμε μετά. Τα δεδομένα τα έχουμε πει. Χθες βγήκε και σαν ενημέρωση την ΠΑΕ ότι κινεί ο Άρης τις διαδικασίες για να λύσει τον συμβόλαιο του Ντουάρτε. Οι μεταγραφές που θα γίνουν, παιδιά, θα εξαρτηθούν από αυτούς που θα φύγουν. Από το χώρο που θα ανοίξει το μπάτζετ. Αναζητήσεις υπάρχουν. Να ξέρετε ότι ο Άρης είναι έτοιμος σχεδόν για όλες τις θέσεις. Εφόσον υπάρξει και το OK από τον Ένινγκ, από τον Χαριστέα, από τον Καρυπίδη, από όποιον θέλετε. Για να προχωρήσει η ομάδα σε ενίσχυση, είτε είναι για χάφ, είτε είναι για μπακ, είτε είναι για φόρ κτλ. Επιλογές υπάρχουν. Το σκάουτινγκ έχει γίνει. Τσεκάρουν βέβαια κάθε μέρα παίχτες. Αλλά πρώτα πρέπει να δούμε ποιοι θα φύγουν, για να δούμε μετά και ποιοι θα έρθουν. Απλά αυτό το οποίο θα να πω, εντάξει, χωρίς να αποκλείω και το δεχόμενο κάποια έκπληξη, μην περιμένουμε φανταχτερά πράγματα τον Ιανουάριο. Εύστοχες κινήσεις, κινήσεις ουσίας. Ωραία. Παίρνα τα μάτσα τρία πρώτα και θα δούμε μετά στις κινήσεις ακόμα. Ναι. Παίρνα τα τρία τα μάτσα. Ναι. Πάρε 5-6-7 βαθμούς. Και αυτό φυσικά είναι το που πρέπει να κοιτάμε όλοι. Να είσαι... Παράλληλα όμως τρέχει από πίσω. Να είσαι άνετος. Αυτό είναι θέμα της ομάδας. Να είσαι άνετος. Γιατί άμα πάρεις 5 με 7 βαθμούς στα τρία επόμενα παιχνίδια. 5 με 7 θες μίνιμουμ 5. Εντάξει, το maximum είναι το 9. Το αντιλαμβάνετε. Αλλά άμα πάρεις 5 με 7 βαθμούς θα είσαι καλά. Θα είσαι εμείς στην πεντάδα. 7. Ξαναλέω. 7. 5 με 7. Τώρα θα κάνω σαν και εσένα. 7. Και 5-12. Λοιπόν, λέω ότι 5 με 7 θα είσαι καλά. Καλούτσικα. Στο 5, καλά. Στο 7, πάρα πολύ καλά. Στο 9. Έτσι είναι η κατάσταση. Κάτω από 5 όμως, έχουμε θέμα. Θα έχουμε θέμα. Γιατί θα εξαρτάσει από τα αποτελέσματα των άλλων. Κάποια στιγμή ο Άρης είναι αήτος, αλλά πρέπει να αρχίσει από την άλλη, να αν το... κερδίζει. Αν πάρεις 6 βαθμούς και κάνεις νίκη με Όφη και Παναθηναϊκός, και δεν να κάνεις το Όφη, αν για χάσα τον Βόλο. Για τον Βόλο. Είσαι ικανός. Είσαι ικανός. Αυτό θα δημιουργήσει άλλη... Θα είσαι καλά βαθμολογικά πάλι. Μια χαρά θα είσαι. Ναι, θα δημιουργήσει άλλα θέματα. Γιατί θα έχεις κερδίσει τους δύο ανταγωνιστές και θα τους έχεις ξεφύγει και την ίδια στιγμή θα τρως τα σηκώτια σου. Το σημαντικό για όλους μας είναι να πάμε να κάνουμε γιορτές ήρεμα. Και να επιστρέψουμε ήρεμα, γιατί έχει και ντέρμπι μετά, γιατί έχει και κύπελο μετά, έχει και εξίσου σημαντικά παιχνίδια. Με την επανέναρξη πρωταθλήματος μετά από τις γιορτές. Λοιπόν, θα πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε, All About Άρης On Air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Για κανένα 20 λεπτά θα πάμε ακόμα παρέα εδώ πέρα σε κοινότητα του Λίμπερο 107,4. Μαζί μας, μην ξεχνάτε, τα Alter Ego. Με κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα, τα οποία βρίσκεται σε τρία καταστήματα 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 Καλαμαριά, Παύλου Μελά 36 στο κέντρο της πόλης και alterego-fashion.gr. Και φυσικά για Ανόπουλο Σέρβις παίρνετε το φορτηγό σας και το πάτε στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι πόντου στο Καλοχώρι, για το καλύτερο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στα Alter Ego, που έχουν μόνο ανδρικά ενδύματα και
την καλύτερη ποιότητα φυσικά. Μπορούμε να στείλουμε το Σάβα Καμπερίδη για να γράψει το νέο κοστούμι του προπονητή Αντώνη Γκάτζιου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, την καλησπέρα μου και στους ακροατές. Τι θα βάλει το παλιό? Νομίζω το κοστούμι του προπονητή που είχε στον Άρη τόσα χρόνια δεν πρέπει να πάλιωσε κιόλας. 5 μήνες έχει που έφυγε. Η γραβάτα νομίζω ότι την έχει κρατημένη σίγουρα κάπου στην τουλάπα, την κίτρινη. Σίγουρα, 100%. Και θα καλέσει να τη βγάλω πάλι. 100%. Το κεφάλαιο Άρης δεν είχε κλείσει για το Σάβα Καμπερίδη και αποδείχθηκε πολύ, πολύ γρήγορα αυτό, πολύ σύντομα, όχι γρήγορα. Αποδείχθηκε πολύ σύντομα. Να σου πω κάτι, είναι λίγο κλισέ, αλλά δεν ξέρω τώρα αν ταιριάζει και του αξίζει και το λέω και με ωραίο τρόπο του Καμπερίδη, ο τίτλος του στρατιώτη, να σου το πω έτσι ας πούμε. Ναι, είναι γιατί πραγματικά είναι στρατιώτης του Άρη, γιατί τόσα χρόνια, όταν λέμε στρατιώτης, δεν θέλουμε να παραξηγηθεί η έννοια. Στρατιώτης είναι αυτός που είναι δίπλα στην ομάδα ανεξαρτήτως συνθηκών. Όχι μόνο αυτός που αγαπάει την ομάδα και τα λοιπά. Ο Σάββας Καμπερίδης έχει περάσει πολλά στον Άρη, ναι, σε αυτή την 7ετή θητεία του. Έχει αδικηθεί πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, και στο οικονομικό κομμάτι και γενικώς. Οπότε γι' αυτό το λέμε στρατιώτη του Άρη, γιατί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, που να μην λέμε τώρα εντάξει, είναι η απόλυτη τιμή, ακόμα και με τον Άρη σε αυτή την κατάσταση, είναι μεγάλη τιμή να αναλαμβάνεις ως πρώτος προπονητής στην ομάδα, όμως αν κάποιος το έβλεπε πιο εγωιστικά θα μπορούσε να πει ότι δεν έχω ξαναδουλέψει πρώτος προπονητής, θέλω να κάνω κάποια στιγμή το πρώτο εγχείρημά μου και το να πάω σε μια ομάδα που είναι τελευταία στη βαθμολογία και είναι πιο πιθανό από ποτέ να κινδυνέψει τόσο πολύ, ίσως να το σκεφτόταν δύο φορές. Ναι. Ο Σάββας, ο Καμπερίδης δεν το σκέφτηκε καθόλου, γι' αυτό τον χαρακτηρίσαμε και στρατιώτη του Άρη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και πέρσι όταν έφυγε από την ομάδα έφυγε με διψήφιο αριθμό μηνών να του οφείλεται, έτσι. Το θυμάμαι γιατί θυμάμαι μετά από ένα παιχνίδι και μια άσχημη ήττα, θυμάμαι στο παλέ που είχαμε βρεθεί λίγο έξω από το καφέ και το συζητούσαμε και τον είπε τον αριθμό των μηνών που του οφείλονται και λέω ότι αυτός ο άνθρωπος κάθεται παρόλα αυτά εδώ πέρα και πρόσεξε και παρόλα αυτά γυρνάει πάλι. Ακριβώς. Εντάξει, τώρα για το χαρακτήρα του Καβερίδη μπορούν να μιλήσουν, δηλαδή όσοι τον ξέρουν καλά, γι' αυτό δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι, δεν το συζητάμε καν δηλαδή για το τι άνθρωπος είναι. Το θέμα είναι τώρα αυτή η αποστολή που ανέλαβε και εντάξει, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω εγώ, είναι αποφασισμένος να πετύχει σε αυτή την αποστολή. Γιατί πέραν όλων των άλλων, ο Άρης είναι το σπίτι του, έτσι, τον Άρη τον αγαπάει όσο λίγοι, ήταν 7 χρόνια συνεχόμενα σύν ένα χρόνο ως παίκτης μέλος της ομάδας και από αυτή την άποψη συστρατεύεται και αυτός σε αυτή την προσπάθεια, τη νέα προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες. Και για να τα λέμε όλα, Αντώνη, πέρα από ότι αγαπάει και αυτό το σύλλογο και θέλει να βάλει πλάτη σε μια δύσκολη περίοδο και για τον ίδιο είναι μια ευκαιρία. Ως πρώτος προπονητής, έστω και μέσα από μια δύσκολη κατάσταση, εγώ θα πω και εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, μέσα από μια δύσκολη κατάσταση είχε αναδειχθεί ο Πρίφτης. Φυσικά. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, ο Δημήτρης Πρίφτης πριν έρθει στον Άρη, είχε κάνει βέβαια σε τρεις ομάδες πρώτος προπονητής. Ναι, σίγουρα. Βέβαια, είχε κάνει πρώτος προπονητής στην Καβάλα, στη Χαλκίδα, στον Ιωνικό. Και λάθος, τον Ιωνικό, στον Ίκαρο. Ίκαρο Καλυθέας που μετά έγινε Ίκαρος Χαλκίδας και στον Κολοσσό Ρόδου, έτσι. Και είχε πάει και ως άμεσος συνεργάτης του Φραγκίσκου Αλβέρτη, που ουσιαστικά αυτός ήταν ο πρώτος προπονητής, στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν ακριβώς ίδιες συνθήκες. Ο Σάββας Καμπερίδης έχει δουλέψει ως assistant, εντάξει είναι μόνο 41 χρονών ακόμα έτσι καλλιώς, δεν τον πήραν και τα χρόνια. Και θα μπορούσε να δουλέψει και ως πρώτος προπονητής νωρίτερα, πριν τον Άρη στο Περιστέρι, όμως έφυγε για τους γνωστούς λόγους, τους έχουμε περιγράψει πολλά, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε αυτά. Η ηθική και οι αξίες κάποιων ανθρώπων είναι πάνω από το συμφέρον τους και ο Καμπερίδης το έχει αποδείξει αυτό και το έδειξε και στο Περιστέρι. Έπιασε δουλειά, ξεκίνησε, αυτό που λέμε βούτυξε ναι, στα ναι, ξεκίνησε η πρώτη του προπόνηση σήμερα. Εντάξει, τώρα ο Άρης έχει απευθείας παιχνίδι και μάλιστα πολύ δύσκολο την Παρασκευή το απόγευμα στον Νίκος Γκάλης της Αθήνας με την ΑΕΚ. Θα είναι μια, επειδή εντάξει το παιχνίδι είναι εκτός προγράμματος το συγκεκριμένο για τον Άρη και μάλιστα παίζει με έναν πολύ ποιοτικό και ανεβασμένο αντίπαλο. Η ΑΕΚ μετράει 5 νίκες
συνεχόμενη στην Basket League. Έκανε και ένα σπουδαίο διπλό χθες στη Γαλλία επί της Ορπές. Εντάξει, τώρα στόχος του Άρη σε αυτό το, σε αυτό το πρώτο παιχνίδι του Καμπερίδη είναι να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός. Και από εκεί και πέρα να είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δει και από κοντά, από μέσα, ο νέος προπονητής το υλικό της ομάδας εν ώψη του τελικού της επόμενης εβδομάδας με το Λαύριο, έτσι. Ναι. Όλη η προσοχή πιστεύω πλέον έχει στραφεί σε αυτή την αναμέτρηση για τον Άρη. Οπότε θα είναι ένα πολύ καλό και δυνατό τεστ το μεθαυριανό και μια πρώτη γεύση και για τον νέο προπονητή. Καλά, κοίτα, δεν εντάσσεται το παιχνίδι με την ΑΕΚ, νομίζω. Παρά τη διαφορά δυναμικότητας ή τη φόρμα του αντιπάλου στην κατηγορία αγώνων, όπως με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ, ας πούμε, ή με τον Ολυμπιακό μέχρι πέρυσι στο ΣΕΦ. Ο Άρης, ναι, δεν είναι στα περισσότερες πιθανότητες να πάρει. Δεν κάτι. Είναι στα εντός προγράμματος. Ναι. Ναι. Το να κερδίσει, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Άξι. Το να είναι ανταγωνιστικός και να κοντάρει το μας, φυσικά και μπορεί. Ναι. Εδώ το έκανε, θα μου πεις, εντάξει, okay, πέτυχε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έπαιζε μια μισή μέρα πριν, ας πούμε, και μάλιστα στην Αγία Πετρούπολη. Αλλά ήταν ανταγωνιστικός για 3 δεκάλεπτα κοντά στον Παναθηναϊκό, το πάλευε. Ναι, φυσικά και μπορεί να το παλέψει ο Άρης το μάτς. Απλά λέω ότι δεν συγκαταλέγεται σε εντός προγράμματος για νίκη. Ναι, όντως, εντάξει. Τώρα, άμα συμβεί κάτι τέτοιο, ποιος δεν θα το ήθελε. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Απλά είναι και η ΑΕΚ σε πολύ καλό φεγγάρι. Είναι αρκετά ανεβασμένη μετά την τραγική αρχή που έκανε στο πρωτάθλημα. Ναι. Και μετά από κάποιες αλλαγές που γίνανε στο ρόστερ, εντάξει, φαίνεται ότι άρχισε να ρολάρει πλέον. Μάλιστα. Από εκεί πέρα. Εξωαγωνιστικά, Γουλιέλμος, Ερασιτέχνης, νέα διοίκηση, πρωτοδίκη κτλ. Έχουμε κάτι? Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο τη σημερινή ημέρα. Πιθανότατα αύριο θα κατατεθεί η αίτηση για τη νέα διοίκηση του πρωτοδικείου, την πενταμελή νέα διοίκηση. Κάποια γραφειοκρατικής φύσεως ζητήματα σήμερα δεν το επέτρεψαν αυτό. Εντάξει, πάντως είναι θέμα ημερών, δηλαδή. Εγώ πιστεύω πιθανότατα αύριο. Αν όχι αύριο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή θα έχει νέα διοίκηση ο Άρης. Είναι τυπικό αυτό έτσι καλλιώς, γιατί τα νέα μέλη του ΔΣ, τα μέλη του νέου ΔΣ έχουν πιάσει ήδη δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Ονόματα. Και όταν οριστικοποιηθεί και τυπικά η παρουσία τους, ναι. Εντάξει, θα μπορούσαν και αυτοί να ανοίξουν τα χαρτιά τους για να κάνουν και το δικό τους κάλεσμα στον κόσμο, να δώσουν και το στίγμα τους. Ονόματα. Μπορείτε. Ονόματα, σε πιέζω τώρα. Κοιτάξτε, τα ονόματα τα πιο πολλά είναι γνωστά. Ναι. Ο Χάρης Παπαγεωργίου θα μείνει στο προεδρικό φόκο, όπως και στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ναι. Στο ΔΣ θα εισέλθει ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ο Λευτέρης Παρβανίτης. Θα είναι και ο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης πιθανότατα μέσα στο ΔΣ, όπως και ο μέχρι τώρα εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη στην ΚΑΕ, Τάσος Μωυσιάδης. Τώρα για το πέμπτο όνομα υπάρχει μια εκκρεμότητα ακόμα, δεν έχει οριστικοποιηθεί, ναι. Τουλάχιστον τυπικά ακόμα, οπότε αυτό λογικά θα το μάθουμε με την ανακοίνωση. Θα είναι μπασκετικός, πιστεύεις εσύ, ή θα είναι κάποιος άλλος άνθρωπος, μέλος οικογένειας του Άρη, αλλά ίσως όχι τόσο κοντά? Δεν το γνωρίζω αυτό ακόμα, πραγματικά είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις με κάποια μέλη μπασκετικά που έχουν διατελέσει και στο παρελθόν. Τώρα το ποιος θα είναι ακριβώς, και εγώ δεν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε, δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, μόλις γίνει η αίτηση, τέλος πάντων, γιατί υπήρχαν κάποιες εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που δεν βρισκόταν το πέμπτο μέλος του ΔΣ, τώρα κάποια από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις θα ενεργοποιηθεί λογικά. Είναι κάτι, όπως είπα, εντάξει, μέσα στις επόμενες μέρες θα το ξέρουμε, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή το αργότερο. Εγώ τον Νίκο τον Ζιμπέκη περίμενα να ακούσω σαν όνομα και μου κάνει εντύπωση που δεν το ακούω. Νομίζω ότι με την αντιδημαρχία και τα λοιπά που έχει αναλάβει ο Νίκος, δεν ξέρω κατά πόσο έχει το χρόνο. Είναι λίγο δύσκολο. Για να ασχοληθεί, ναι. Όντως έχει σημαντικό πόσο. Δεν σε άκουσα, Νίκο. Έχει όντως, λέω, πολύ σημαντικό πόσο ο Δήμο. Και... Ναι, ακριβώς. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτό τώρα με τα ονόματα έτσι κι αλλιώς όλοι ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα είναι η σύνθεση του νέου ΔΣ. Τώρα ένα πάνω ένα κάτω τα ονόματα δεν νομίζω να έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Το θέμα είναι τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Ναι. Και όπως είπαμε, η νέα διοίκηση έχει πιάσει ήδη δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Και με πρώτο φυσικά την πρόσληψη του νέου προπονητή. Mm-hmm. Γίνονται προσπάθειες ήδη
και για το οικονομικό κομμάτι, για να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα, να πληρωθούν οι παίκτες, να πληρωθούν άμεσες υποχρεώσεις, όπως είναι η εφορία, όπως είναι η κατάρτωση εγγυητικής. Έχει πολλά ανοιχτά με το Παουάρης. Μια κατοστάρα τη θέση μέχρι το τέλος του χρόνου, νομίζω, σίγουρα. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι, γιατί είναι και άμεση ανάγκη να πληρωθούν οι παίκτες, οι οποίοι κλείνουν 2,5 μήνες σε λίγο. Άσχημα αυτό. Οπότε και 2,5 από τους 3,5, έτσι, όχι να πεις ότι είναι 2, που και πάλι είναι πολύ φυσικά, ότι είναι 2 μήνες το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά τώρα όταν από τους 3,5 μήνες που εργάζονται ουσιαστικά, που δικαιούνται χρήματα, έχουν να παίρνουν τους 2,5, σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την αδιοίκηση. Με το Σανικίτζε τι γίνεται τώρα που αλλάζει τα δεδομένα στη διοίκηση? Ο Σανικίτζε δεν έφυγε ποτέ από τον Άρη και δεν αμφιβάλλω αν θα φύγει κιόλας. Ναι. Δεν ξέρω καν αν τέθηκε θέμα να αποχωρήσει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι με τον νέο προπονητή έχει πολύ καλή σχέση από τη συνύπαρξή του στον Άρη, από τη σεζόν 16-17. Οπότε το βλέπω ως πιθανότερο ενδεχόμενο να συνεχίσει κανονικά. Θετικό είναι αυτό. Όσο ναι, εντάξει, τώρα είχε κάποια προβλήματα ο Γεωργιανός με τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Από τη στιγμή που δεν βρίσκεται στο κάδρο πλέον ο ιδιοκτήτης, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει κανονικά στον Άρη. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, Νίκο. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε σένα. Αυτά λοιπόν από τον Αντώνη τον Γκάτζιο και τα τελευταία είναι από τον μπασκετικό Άρη. Θα τον παρακολουθούμε και τώρα και θα ασχολούμαστε με τον μπασκετικό Άρη. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη παρά τις αλλαγές που υπάρχουν όσον αφορά τη διοίκηση και την ενεργοποίηση του ερασιτέχνη και ανθρώπων που μπορούν να βοηθήσουν από τη στιγμή που φάνηκε ότι η διοίκηση Γουλιέλμου, συνήθω ο Δημήτρης Γουλιέλμου, γιατί τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης πλην του Χάρη του Παγιοργίου, νομίζω περισσότερο για το φαίνεστε ήταν, δεν είχαν κανένα απολύτως αποτέλεσμα και ο Άρης βυθιζόταν ακόμα περισσότερο στα προβλήματά του. Ας ελπίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν τώρα μπροστά, θα αλλάξουν την κατάσταση και ανάμεσα σε αυτούς φυσικά υπάρχουν άτομα όπως ο Λευτέρης Ορβανίτης που έχει εμπειρία από τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, το έχει ζήσει ξανά και είναι ένα άτομο το οποίο σίγουρα μπορείς να εμπιστεύεσαι στα δύσκολα του μπασκετικού Άρη έχοντας γνώση, είναι η αλήθεια, και έχοντας περάσει ξανά αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία. Λοιπόν, θα κλείσουμε σιγά σιγά, φτάσαμε και 27-28 για να μπει νωρίς και η επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, τι έγινε? Νομίζω ότι ήθελες κάτι. Κομπλέ, μην αγώνεις. Ευχαριστούμε πολύ τα λιτέρα που ήταν μαζί μας και σήμερα. 25 Μαρτίου, 12 στην Ευκαρπία. Πασαλίδη 85 Καλαμαριά, Παύλου Μελά 36 στο κέντρο της πόλης. Τρία καταστήματα. Και alterecofashion.gr για να μπείτε λίγο στο ίντερνετ από πριν και να πάρετε μια ιδέα. Κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα τα οποία μπορείτε να πάρετε για εσάς ή για τους ανθρώπους που θέλετε να κάνετε δώρα τις γιορτές. Σε σένα το λέω. Και φυσικά Γιαννόπουλο Σέρβις. Μένετε στο δρόμο, χτύπα ξύλο με το φορτηγό. Καλείτε 2310-751-933. 751-933, επαναλαμβάνω, 24 ώρες το 24ωρο. Το κινητό στην Ελλή του Γιαννόπουλου είναι εκεί για να σας βάλει μπρος. Λοιπόν, αυτά. Πολλά περισσότερα αύριο, στην πρώτη τελευταία κουμπί της εβδομάδας. Ακολουθεί η εκπομπή σαν το σκύλο με τη γάτα, Αγάπη Γαβριλίδου και Νίκος Παπαδόπουλος. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.